Καλησπέρα φίλοι του Internity. Ακόμα μια Παρασκευή και η καθιερωμένη μας εκπομπή δίνει το παρόν. Η τελευταία εβδομάδα του Απρίλη δεν είχε πολλές σημαντικές ειδήσεις, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι όσο περισσότερο πλησιάζουμε στην ε3, τόσο περισσότερα σημαντικά πράγματα θα διαρρέουν. Τα τρία πρώτα games της σειράς Resistance θα κάνουν την εμφάνισή τους με την μορφή πακέτου, όπως επιβεβαιώθηκε από την ίδια τη Sony. Το Resistance The Trilogy έκανε την εμφάνισή του αρχικά στα ηλεκτρονικά ράφια του γαλλικού Amazon, με ημερομηνία διάθεσης στις 16 Μαΐου. Η εταιρεία πάντως δεν έδειξε διάθεση να μοιραστεί ακόμη πολλά στοιχεία με τον τύπο. Αρκέστηκε απλά στο να επιβεβαιώσει τη διάθεσή του και στη δήλωση πως σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Η ομάδα ανάπτυξης του Crysis θεωρεί πως θα είναι ευχής έργων να εφαρμοστεί το πλάνο αδυναμίας αναπαραγωγής των μεταχειρισμένων αντιτύπων στην επόμενη γενιά συστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης της εταιρείας, Rasmus Højengard, σημείωσε πως το στούντιο είναι υπέρ αυτού του μέτρου. Από επιχειρηματικής πλευράς, κάτι τέτοιο θα ήταν τέλειο. Είναι περίεργο το πόσο μεγάλη έχουμε επιτρέψει να γίνει αυτή η περίπτωση στη βιομηχανία και σίγουρα θα είναι καλό κάποιος να το φροντίσει αυτό. Με τέτοιες δηλώσεις πάντως προβλέπουμε και η Crytek να μπαίνει στο κλαμπ των μισητών εταιριών για τους gamers. Πάνω από 300.000 gamers έπαιζαν ταυτόχρονα την Open Beta του Diablo 3 κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τον εν λόγω αριθμό αποκάλυψε ο υπεύθυνος του community της εταιρείας ανάπτυξης, ο οποίος βέβαια δεν ξέχασε να σημειώσει πως η πρόοδος των παικτών σε αυτή τη δοκιμαστική έκδοση δεν θα μεταφερθεί στην τελική, που θα διατεθεί στις 15 Μαΐου. The Witch Doctor wields supernatural forces, assaulting the bodies and minds of his enemies via crippling diseases, potent alchemy and ancient rites. Channeling these black magics consumes mana, a mystical pool of energy that slowly ripples. Το Nintendo 3DS θα έχει τη χαρά να υποδεχθεί μέσα στη χρονιά και το δεύτερο New Super Mario Bros., όπως αποκάλυψε η Nintendo. Το παιχνίδι θα κάνει την παγκόσμια εμφάνισή του για το νέο φορητό της ιαπωνικής εταιρείας τον Αύγουστο, προσφέροντας κλασικές στιγμές side-scrolling δράσης με τον Μάριο, τον Λουίτζι και όλους τους άλλους γνωστούς χαρακτήρες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα διάφορα games της εταιρείας. Η Rovio ξεκίνησε τη διάθεση ενός δωρεάν πακέτου πιστών για το Angry Birds Space. Το πακέτο έχει την ονομασία Fry Me to the Moon και περιλαμβάνει 10 νέα επίπεδα που προστίθενται στην ήδη μεγάλη λίστα της παραγωγής. Στην έκδοση του iOS, μάλιστα, λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης επιτυχίας που γνώρισε εκεί, η εταιρεία αποκάλυψε πως θα προσφέρει στους κατόχους iPhone και iPad 20 δωρεάν Space Eagles. Φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα Friday Night και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε από το να απολαύσουμε την εισαγωγή του Torchlight 2. Η ομάδα του Intern σας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!